Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΗ πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον οίκο Χίου Διδασκάλου με τη συμμετοχή 4 συνδικαλιστικών παρατάξεων. Για την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ψήφισαν περίπου 90 αντιπρόσωποι, που με τη σειρά τους ψηφίστηκαν από 2.000 φυσικά μέλη. Εντύπωση προκάλεσε η καταγγελία του Μανώλη Στάθη, υποψηφίου με την αντιμνημονιακή συνδικαλιστική κίνηση, ότι βουλευτές του νομού έκαναν τηλεφωνική παρέμβαση σε αντιπροσώπους υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει ούτε τους βουλευτές ούτε τον υποψήφιο για τον οποίο έγινε η παρέμβαση. Πρώτα απ' όλα δώσαμε μία μάχη έτσι ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος της ΑΔΕΔΗ. Ξέρετε, επειδή τα προβλήματα πια δεν είναι κλαδικά, είναι προβλήματα όλου του δημόσιου τομέα. Η ΑΔΕΔΗ ήταν μια ένωση η οποία μπορούμε να πούμε ότι ήταν τυπική η παρουσία της τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύουμε ότι δώσαμε μια μάχη και σε κάποιο βαθμό μεγάλο τα καταφέραμε να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο. Το ρόλο του συντονιστή των πρωτοβάθμιων σωματείων. Εκείνα που ανεδείξαμε ήταν τα φλέγοντα θέματα του τομέα. Προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικούς τρόπους δράσης, όπως παραδείγματος χάρη συγκεντρώσεις τα απογεύματα, συναυλίες. Μιλήσαμε με πάρα πολύ κόσμο, κατεβήκαμε στη βάση στους εργαζόμενους, συζητήσαμε τα προβλήματά τους, τα αναδείξαμε και περιμένουμε ασφαλώς να υπάρχει κάποια ανταμοιβή για αυτή την προσπάθεια και τον αγώνα που κάναμε. Ποιος είναι ο στόχος? Κυρία Κώτη, είναι γεγονός ότι ο κόσμος της εργασίας, το δημοσιοπαλικό κίνημα βρίσκεται υπό διωγμών κάτω από αυτά τα ασφιχτικά μέτρα πίεσης που παίρνονται από την κυβέρνηση. Το στίγμα το οποίο θέλω να δώσω εγώ είναι ότι εμείς ως ΠΑΣΚ έχουμε διαχωρίσει πλήρως τη θέση μας από τις ασκούμενες κυβερνητικές πολιτικές. Εμείς ως παράταξη θα συνεχίσουμε να κινούμαστε στο δρόμο της διεκδίκησης, στο δρόμο που δηλώνει ότι θα είμαστε παρόντες και συμμέτοχοι σε αυτή την αλλαγή της σελίδας, γιατί πιστεύουμε ότι το δημοσιοπαλικό κίνημα έχει και πρέπει να δώσει πολλά ακόμα. Για ποια αλλαγή σελίδας μιλάτε? Βλέπουμε ότι και η κυβέρνηση Παπαδήμου, ας πούμε, εφαρμόζει, για παράδειγμα, εφαρμόζει και εκείνη, παίρνει μια σειρά από μέτρα, ανάλογα με την κυβέρνηση Παπαδήμου. Αυτό ακριβώς εννοώ και εγώ, κυρία Κώτη, ότι σε αυτή την προσπάθεια η οποία επιχειρείται να αλώσει τα δικαιώματα και τις αποδοχές των υπαλλήλων, εμείς ως παράταξη αλλά και ως συνδικαλιστικό κίνημα δημοσίων υπαλλήλων θα δώσουμε τον αγώνα μας να διατηρήσουμε αυτά που δικαιούνται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Είχαμε από την αρχή προειδοποιήσει ότι έρχεται θύελλα, ότι έρχονται βάρβαρα μέτρα και ανατροπές και δεν θα πάψουμε να επαναλαμβάνουμε ότι το Δεκέμβρη του 2009 και η ΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ αρνήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια να κάνουν απεργία το Δεκέμβρη του καθιερωμένου προϋπολογισμού, αυτή τη γραφική που κάνουν πάντα, προκειμένου να βρεθεί το κίνημα απροετοίμαστο, το πανεργατικό μέτωπο με τις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα που ελέγχει, προκήρυξε 24 ώρια απεργία, μίλησε για κόψιμο δώρων, για κόψιμο μείωση μισθών συντάξεων, ανατροπές στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, τη στιγμή που η Γεσέ και η ΑΔΕΔΗ βγήκαν και τα διέψευσαν. Και μάλιστα μας κοροϊδεύουν. Αυτές τις παρατάξεις είχαμε. Οι εγγεγραμμένοι μας είναι 97. Μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει πόση ώρα είναι? 34. Πάμε νομίζω πολύ καλά. Μέχρι τις 4 η ώρα. Εγγεγραμμένοι είναι σωματεία ακριβώς είναι? Δεν είναι φυσικά, είναι φυσικά πρόσωπα. Είναι αντιπρόσωποι των μελών του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΗ. Τα μέλη του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΗ είναι τα πρωτοβάθμια σωματεία. Τα πρωτοβάθμια σωματεία, όπως ο Σύλλογος των Δασκάλων και Νηπιαγωγών, η ΕΛΜΕ, ο ΣΕΣΝΟΧ, ο Σύλλογος Εργαζομένων των ΟΤΑ και διάφορες άλλες υπηρεσίες. Με εκλογές κανονικά που γίνονται, εκτός από το Διοικητικό του Συμβούλιο, την Εξελεκτική τους Επιτροπή και τους αντιπροσώπους που βγάζουν για την Ομοσπονδία, τους εκλέγουν ανά 20 ψηφίσαντες, όχι ανά 20 μέλη, ανά 20 ψηφίσαντες, έναν αντιπρόσωπο για το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ. Τώρα πώς κινείται? Περίπου έχουν ψηφίσει, να πούμε, σε όλο το νησί περίπου 2.000 φυσικά μέλη. Τα 2.000 φυσικά μέλη περίπου έχουν τους 97 αντιπροσώπους. Μέχρι τώρα πώς είναι η ροή της ψηφοφορίας? Είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε 33 μέσα σε ούτε μία ώρα. Τι ώρα λήγει η διαδικασία? 4 η ώρα λήγει.